ανήκω σε εκείνους τους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης πλέον που είχα την ευκαιρία και την τιμή να καταψηφίσω τον νόμο καλικά, αφού ήμουν βουλευτής τότε. Όμως δεν ανήκω σε εκείνους που θέλουν να καταπατούν τον νόμο, αλλά να τον εφαρμόζουν και να πιέζουν για τη βελτίωσή τους. Άρα λοιπόν η ομαλή μετάβαση στο Καλλικράτη και την εσωτερική οργάνωση του Δήμου να έχει αυτή ψηλή προτεραιότητα. Και βεβαίως η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Πειραιωτών. Φίλες και φίλοι, είχα πει προεκλογικά και κάποιοι δεν το πίστευαν. Είπαν ότι είναι ο συνήθις λαϊκισμός της υποσχεσιολογίας των διαφόρων προεκλογικών περιόδων. Ότι ο Πειραιάς θα είναι μία από τις πιο καθαρές πόλεις του 15ου Αττικής μέσα στις 60 πρώτες μέρες. Και προσπάθησαν να το υπονομεύσουν ως στόχο. Ενίοτε και να το διαφοροποιήσουν. Αύριο συμπληρώνεται. Ο Πειραιάς σήμερα είναι μία από τις πιο καθαρές πόλεις του 15ου Αττικής. Δεχτήκαμε τη δέσμευση. Παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε τεχνολογικά μέσα, ο Πειραιάς σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τον Πειραιά του Οκτωβρίου. Γιατί? Ό,τι είχα πει προεκλογικά συνέβη και μετεκλογικά. Εμπιστευτήκαμε τους εργαζομένους στην καθαριότητα και εκείνοι ξεπέρασαν τους εαυτούς τους. Και θέλω και σε αυτή την πρώτη μας επικοινωνία να τους ευχαριστήσω και εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου Δημοτικών Συμβούλων. Θα μπορούσαμε να έχουμε χρησιμοποιήσει και τον ιδιώτη ως συμπληρωματική διαδικασία καθαρισμού της πόλης για να πετύχουμε και τη δέσμευσή μας των 60 ημερών. Δεν το κάνουμε για λόγους αρχής. Και λέω θα μπορούσαμε γιατί ομοφόνος στο Δημοτικό Συμβούλιο απεχάνει ότι υπάρχουν τρομακτικές ελλείψεις σε προσωπικό και σε τεχνολογικό εξοπλισμό, ιδιαίτερα στη διεύθυνση καθαριότητας. Γι' αυτό και ομοφόνος ζητήσαμε την πρόσληψη νέου προσωπικού. Όμως θέλω να τονίσω ότι υπερέβαλαν τους εαυτούς τους και κατάφεραν, δουλεύοντας και διπλωμάτες, γιατί ήταν σύμμαχοι μας. Γιατί συνεννοηθήκαμε και πιστέψαμε ότι το να αποδώσουμε καθαρή πόλη στους δημότες το χρωστάμε από κοινού. Ότι δεν έχουμε έναν εργοδότη τρίτον ιδιώτη που κερδίζει λεφτά, η δημοτική αρχή και εργαζόμενοι είμαστε ένα. Υπηρετούμε τον πολίτη. Και θέλω εδώ να κάνω ξεχωριστή αναφορά στο ότι οι εργαζόμενοι, ενώ καταρχήν είχαμε προσεγγίσει και την εκδοχή για την καθαριότητα και τον καθαρισμό του υποπέδου μας στο σχιστό, που ήταν 5,5 στρέμματα, που είναι 27 και είναι 170, θα πούμε αργότερα, πώς ανακαλύπτουν το θησαυρό, τη μεγάλη περιουσία που είχε ο Δήμος. Είχαμε πει ιδιώτες να καθαρίσει αυτό που ήταν γεμάτος μπάζα, είχε 1.300 τόνους πογκόδι, και σκουπίδια, ανέλαβαν την ευθύνη άφηλο κερδός, πέρα δηλαδή από την κανονική τους εργασία την οποία αναμείγονται, να το προσφέρουν αυτό στο Δήμο Πειραιά. Και τους ευχαριστώ ξεχωριστά για αυτό. Γιατί κάποιοι ψήφιροι, κάποιοι παπαγαλάκια, κάποιοι που θέλουν να υπονομεύσουν αυτή τη σχέση, που δεν μπορούν, γιατί είναι σχέση αξιών, δεν είναι σχέση κομματικών σχέσεων, δεν προκύπτει. Πόσο και αν το ψάχνουν, δεν γίνεται. Λένε ότι πήραν πρόσθετα χρήματα. Δεν πήραν ούτε ένα. Το έκαναν από αγάπη και ήδη για την πόλη τους. Κάνουμε λοιπόν μια νέα αρχή με στέρεες βάσεις. Κάνουμε την συμμαχία των τριών. Δημοτική αρχή, εργαζόμενοι, δημότες. Τα τρία τα μέρη αποφασίζουμε να ζούμε σε καθαρή πόλη. Πραγματοποιήσαμε βεβαίως με τρομακτική έλλειψη προσωπικού τη λειτουργία του οδοκαταρισμού και της οδοσάρωσης και αναμένονται οι προσλήψεις που θα κάνουν την πόλη μας ακόμη καλύτερα. Και την προσπάθεια όλων μας, Δημάρχου, Διδαγμένου Συμβούλου και Εργαζομένων, πιο ανθρώπινη. Θέλω να σας πω ενδεικτικά τον Ιανουάριο του 2015, δηλαδή, αυξήθηκε κατά 450% το ποσοστό ανακύκλωσης σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιανουάριο. Θα ήθελα να είναι 1000%.
Θα ήθελα να είναι 5.000 ευρώ. Αλλά και το 350% δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να σημειώσετε πια. Τα δρομολόγια για την περισυλλογή των αναζητημένων υλικών τριπλασιάστηκαν. Ενδεικτικά σας λέω ότι παραλάβαμε ένα στόλο με 77 οχήματα από τα οποία δούλευαν μόνο 22. Με άμεσες ενέργειές μας, θέλω να σας πω ότι πρέπει να ξεπερνάμε και δυσκολίες που οφείλονται στο νέο νόμο Καλλιτάκη, δεν έχουμε προϋπολογισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτελέσουμε τα χρήματα. Με άμεσες ενέργειές μας επισκευάστηκαν 13 προγραμματοφόρα, 4 κάδοπιστικά και 2 υδροφόρες, ενώ παραλάβαμε ένα καινούργιο προγραμματοφόρο ανακύκλωσης. Η Κάρη ξαναπλήθηκε. Μην με ρωτήσετε μετά από πόσα χρόνια. Σχεδιάζουμε άμεσα για την περισυλλογή των οπωδών αστικών αποκλήτων, για τα οποία θα έχουμε μια πολύ στενότερη πια συνεργασία με τους δημότες, τώρα που δώσαμε δείγμα αξιοπιστίας 2 μηνών, ώστε να μην τα βγάζουν οποιαδήποτε στιγμή. Όταν λέω εγώ, διαντιλαμβάνεστε μπάζα από ανακαίνιση υποδομών, κουβώματα, έπιπλα και κάθε λογής. Όπως και στην τοποθέτηση κάδων για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε δημοτικά κτίρια, όπως είναι η δημοτική κοινότητα, τα ΚΑΠΗ και για τη σχεδιασμό για την επέκταση. Ασφαλώς προχωρούμε άμεσα στην αναβάθμιση του εξοπλισμού της καθαριότητας και θέλω να τονίσω και να το σημειώσω. Ό,τι καινούριο παίρνουμε μέσα ασφαλώς από απολύτως διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες, οι προμηθεύτερες εταιρείες θα έχουν και την ευθύνη της συντήρησής τους μέσα από τον διαγωνισμό, ώστε να εκλείψουν εντελώς οι σκιές, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, αδικαιολόγητοι του λόγου, δεν είναι δικαστής του παρελθόντος, για δίθεν πάρτι που παίζεται με τα τρακτικά κτλ. Πρόσληψη και εκπαίδευση και εκδίκηση προσωπικού καθαριότητας, για να κάνουν πιο ανθρώπινη τη δουλειά τους. Τοποθέτηση καλαθιών σε όλη την δρομοκρατία. Πολλές φορές εμείς ως δημότες έχουμε αντιληφθεί ότι θέλουμε κάτι να πετάξουμε, ψάχνουμε να βρούμε και δεν υπάρχει. Και στο δεύτερο εξάμηνο του 2011 θα κάνουμε την εφαρμογή του πρώτου πιλωτικού προγράμματος για την κοπιστοποίηση. Να πούμε και δύο λόγια για τα οικονομικά του. Υπήρχε μια σκιά ότι ο Δήμος του Πειραιά είναι ό,τι πιο χρεωμένο υπάρχει. Και δημιουργούσε και μια σκιά για όλους προκατόχους. Εδώ θέλω να σου πω ότι σημαίνει κάτι που διαχρονικά είναι παράλληλο. Να έχουμε μια πολιτεία, ένα κράτος, το κεντρικό κράτος, που να φέρεται σε ένα κομμάτι του, την τοπική αυτοδιοίκηση, λες και είναι ξένο σώμα, άλλη χώρα. Αλλιώς πώς μπορώ να εξηγήσω τα τοποπολιτικά επιτόκια και τις παράλογες απαιτήσεις του κράτους απέναντι στο Δήμο του Πειραιά. Έχετε συνηθίσει όλοι να γράφετε και να λέτε ότι το επιτόκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι τοποπολιτικό. Και να μην έχετε πια. Διότι να κερδίσει από την Ελλάδα τέτοια. Σε χαρίζει. Εάν είναι τοποπολιτικό το 4,5 ή 6 ή 7 ή 8, το 12% τι είναι. Από 5,9 έως 12% είναι τα επιτόκια που παίρνει το κεντρικό ελληνικό κράτος, δηλαδή το Ταμείο Παρακαταστολών και Δανείων, το απολύτως κρατικό ίδρυμα, από τους Δήμους, το Δήμο Πειραιά. Είναι απίστευτο να έχουμε ένα δάνειο που ήταν 83 εκατομμύρια και να έχει φτάσει μέσα σε λίγα χρόνια στα 140 εκατομμύρια. Αυτό είναι το χρέος του Δήμου Πειραιά, το Παρακαταστολών και Δανείων, που οφείλεται, όπως σας είπα, κυρίως στα τοποθετικά επιτόκια. Είναι παράλογο να έρθει το κράτος και να ζητά μέσω της εφορίας και διαφόρων προστήμων για ΦΠΑ το ποσό των περίπου 35 εκατομμυρίων για μια δημοτική επιχείρηση. Μετακρώνει το Δήμος.
ακούσε, εγώ θέλω τα πάντα στο φως. Τα πάντα στην κοινή γνώμη. Γι' αυτό και ζητήσαμε, όπως ξέρετε, και απεφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, σε βάθος διαχειριστικό έλεγχο, 2 τετράγια. Για να μην θεωρηθούμε ότι είμαστε προκατηλημένοι και αρχή που πρόκειται από άλλο πολιτικό χώρο. Και όσα πρόσωπα έφτεξαν, ανέφτεξαν, το πήρε το τσότερο. Αλλά δεν μπορεί ο πειραϊκός λαός να υφίσταται χρέος που να προέρχεται από παράλογα και υπερβολικά πρόστιμα που επιβάλλει το κράτος. Η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας. Τι κάνουμε εμείς? Δεν σταυρώνουμε τα χέρια και δεν λέμε από τη Νέα Δημοκρατία προέρχομαι, κυβέρνηση Πασόκ έχουμε, θα συγκρουστούμε. Με το κόμμα μας είναι ο Πειραιάς και η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της Ελλάδος. Πρώτα είναι ο διάλογος, η συνεννόηση. Στοχεύουμε λοιπόν από διάλογο που έχουμε ξεκινήσει με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Λακούση, να έχουν επιμήκυνση για τη διαγραφή του δανείου είναι ουτοπικό και αντιστοιχτό. Και δεν μας το επιτρέπει ούτως ή άλλως η τρόικα της κατοχής. Λέμε λοιπόν, πρώτον, παραγραφή ενός ποσοστού τόπου. Να νιώσουμε μια ρήτρωση. Από τα υπερκέρδη δηλαδή που αποκομίζει το κράτος από το Δήμο Κυπριά να παραγραφεί ένα γενναίο ποσοστό. Περίοδος άρκος, πενταετής, να αναπνεύσουμε. Μείωση του επιτοκίου από τα όρια του επιτοκίου του Διευθύντων του Δημοτικού Ταμείου του Επιβάλλοντος Ελλάδας και κάτω, αλλά πάντως μέχρι εκεί, κάτω του 5% δηλαδή, και επιμήκυση του χρόνου στα 25 χρόνια από τα έως 15 που είναι τώρα. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα πράξει με νομοθετική ρύθμιση το καθήκον τη απέναντι στο θεσμό τη τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, τη συνεργασία. Δεν θέλουμε να πάμε στη σύγκρουση. Αλλά αν χρειαστεί το συμφέρον του Πειραιά να υποστηρίξει τη σύγκρουση, θα πάμε και στη σύγκρουση. Θα πηγαίναμε και αν ήταν κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Τα συμφέροντα του Δημότη και τη πόλη μα εμεί έχουμε θέσει εφαρμογή ένα πρόγραμμα μείωσης τουλάχιστον κατά 20% των λειτουργικών δαπανών. Πιστεύω ότι με τον κύριο Κάρλο, ο οποίος είναι νέστορας αυτά, θα καταφέρουμε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των λειτουργικών δαπανών. Και βεβαίως η διεκδίκηση πόρων για αύξηση των εσόδων. Έχουμε ένα κοιμόμενο γίγαντα. Είναι η περιουσία του Δήμου. Αν μου πείτε πως και η Ελλάδα δεν έχει ένα κοιμόμενο αντίστοιχο γίγαντα στην περιουσία του δημοσίου, που το έχει αφήσει αυτό το κοιμόμενο γίγαντα να καταπατηθεί από τους διάφορους επιθυμίους και μακάρι να έχει καταπατηθεί από τους άστεγους, από ισχυρούς εκτελώντας. Θα σας αναφέρω έτσι και ας γίνομαι κουραστικός στην ιστορία του οικοπαίδους του Συστό. Στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου με ενημέρωσαν φίλοι μου ότι έχει ο Δήμος υπό την ιδιοκτησία του ένα κτηλέφωνο. 5,5 στρέμματα στο Συστό. Που μπορεί να γίνει σταθμός ανακύκλωσης, σταθμός μεταφόρτωσης, πολλά πράγματα. Σιγά σιγά μάθαμε ότι είναι 17, έγινε 25. Και σήμερα διαπιστώσαμε ότι είναι 167 ή 168 στρέμματα. Μεγάλη κρίση. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνουμε. Δεν ανακοινώσω εγώ σήμερα. Θα συνεργαστούμε και συνεργαζόμαστε με τους ειδικούς. Κάνουμε ένα σύγκρουση, να κάνουμε φωτοβολταϊκά, να κάνουμε. Πάντως είναι μια περιουσία. Θα αξιοποιηθεί. Δεν πρόκειται να δοθεί για καταπάτηση. Ήδη έχουν εγκατασταθεί κάποιοι. Ρώτησα τον επισκέπτη, τι είναι αυτά τα κοντέινερς, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας. Ήδη αυτό τοπογραφήθηκε, έχουμε κινήσει τις διαδικασίες για εξώσεις. Και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα. Και ευτυχώς ο νομοθέτης έχει προβλέψει
ότι για τη δημόσια περιουσία δεν θεμελιτές της υιοθετείται ποτέ η ιδιοκρισία. Θέλω να σου πω ένα φιλόδοξο στόχο. Κατασπαταλώνται πολλά χρήματα σε υπερβολικά ενίκια, σε σκόρπιες υπηρεσίες. Θα τα μαζέψουμε όλα αυτά. Ήδη για ένα κτίριο που πληρώνουμε 12.000 το μήνα, συνεννοηθήκαμε με τον ιδιοκτήτη για να παραμείνουμε να πέσει σε κάτω από 5.000, σε 400 το μήνα. Αλλά η φιλοδοξία μας δεν είναι αυτή. Η φιλοδοξία μας είναι να αποκτήσουμε ιδιόκτητη στέγη παντού. Αξιοποιώντας την δική μας περιουσία. Και μάλιστα, στοχεύουμε να διασώσουμε και να αξιοποιήσουμε ό,τι είναι ο κλασικό παρέμειο και είναι σε καθεστώς να καταρρεύσει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Βασιλείο Γεωργίου του Βουλγαρίου είναι ένα υπέροχο νεοκλασικό. Έψαξα και βρήκα τον ιδιοκτήτη. Είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Ας το προσφέρει. Δεν έχω προλάβει να ενημερώσω τους συνεργάτες μου ακόμα. Να αρχίσω νομίζω ότι μας το πουλάει. Δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει την κυριότητα. Θα μας το προσφέρει, θα το ανακατασκευάσουμε, θα το αναπαλαιώσουμε δηλαδή, και θα έχουμε μια μίσθωση εγώ για 99 χρόνια. Αλλά αυτά τα κτίρια έχω παρακαλέσει τους αντιδημάρχους και τους προέδρους των διαμερισμάτων να τα εντοπίσουμε και να δούμε πώς μπορούν να έχουν την πλήρη κυριότητα του Δήμου. Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι η οργάνωση των υπηρεσιών για την ύπαρξη των βεβαιοθέτων εσόδων από τα παρελθόντα έτη, αλλά και κατά το τρέχον έτος. Δεν μπορεί να ζητάμε μόνο από τα πάνω και να μην τολμούμε να ζητάμε και από τους δημότες και απορισμένους δημότες που κερδίζουν χρήμα. Ούτε μπορούμε να ανεχτούμε μια κατάσταση να έχει κάποιος άδεια για 5 τετραγωνικά μέτρα και για 10 τετραγωνικά μέτρα και να καταλαβαίνει μια πλατεία. Θα μαζέψω. Και βεβαίως γνωρίζετε ότι σεβόμενη την οικονομική κρίση και το γεγονός ότι ούτως ή άλλως ο Δημότης του Πειραιά πληρώνει υψηλά τέλη, αποφάσαμε σήμερα φέτος μηδενική αύξηση στα τέλη. Είναι όμως ένα θέμα που το εξετάζουμε, πώς μπορούν να γίνουν κοινωνικώς δικαιότερα. Γιατί υπάρχουν και καταστήματα που ενδεχομένως δεν επαφαιρούν καθόλου. Υπάρχουν οικογένειες. Μελετούμε λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε ένα κατάστημα που είναι 20 τετραγωνικά μέτρα και παράγει δεκαπλάσια ποσότητα απορριμμάτων. Ένα κατάστημα που είναι 100 τετραγωνικά μέτρα και ψάχνει να βρει πελάτη και βρίσκει μόνο τα λεπτομεριά του πολιτικού που παίρνει μέσα για το τάκι λίγο. Και πληρώνει αυτό το κατάστημα των 100 μέτρων τα πενταπλάσια. Δεν θα μπορούσα να κάνω λαϊκισμό και να πω ότι αυτό τώρα δεν πληρώνει και όλα. Μελετάτε. Θα φτάσουμε στη σωστή δύση. Σε ό,τι αφορά τη μετάβαση στον Καλλικράτη. Νομίζω ότι ήταν απολύτως σοβαρή η ενσωμάτωση των 153 υπαλλήλων της Δημαρχίας. Όχι με διάθεση αντιπαράθεσης ή απόδοσης πονηρών κινητών. Οφείλω να πω όμως ότι ενώ μας μεταφέρθηκαν οι αμοιβόμενες, δεν μεταφέρθηκαν 60 υπάλληλοι, εκ των οποίων 17 στην πολεοδομία, 18 στην υγεία χρόνια και 25 στο εμπόριο. Οι 10 από τους 17 της πολεοδομίας ήταν από σκληρή πίεση, που έφτανε τα όρια της επαιτία, το λέω έτσι. Και δεν θέλω να πάω μέσα στη σύγκριση. Ήρθα τελικά στο λίπο. Αλλά χρειάζεται να στείλουμε επιστολές, να πάρουμε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να μιλάω 10 φορές την ημέρα με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Της κρατικής περιφέρειας. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας που αφορά τους όμορους δήμους και αρμοδιότητα που την πήραμε ως
ως Δήμος Πειραιά. Προχωρήσαμε με απόλυτη συνένεση στην επιλογή της Επιτροπής Διαβούλευσης και χθες είχαμε ως θέμα την εκλογή του συμπαρατάτου του Δημότητα της επιχείρησης. Μια διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε χθες. Αν με επιτρέψετε εδώ να σταθώ λίγο. Σας είπα ότι καταψήφισα το Καλλικράτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι από την αρχή μέχρι το τέλος εναντώνονται τα σκουπίδια, κατά από άλλες προϋποθέσεις, αν δηλαδή ο εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης περιλάμβανε την κεντρική εξουσία και μεταφερόταν αρμοδιότητες μαζί με τους αντίστοιχους χώρους, θα ήμουν ασυνοφόρος. Αλλά μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους χώρους. Ο θεσμός όμως του συμπαρατάτου του Δημότη και της επιχείρησης νομίζω ότι εναπόκειται σε εμάς με ένας θεσμός χρήσιμος που διευρύνει τη δημοκρατία. Θυμάστε ένα μπαλιόρο, το βάθαμα και το πλάτεμα της δημοκρατίας. Δεν έχει νόημα και ούτως ή άλλως προβλέπεται τα δύο τρίτα του Δημοτικού Συμβουλίου, του συνόλου των μελών του Συμβουλίου του Βαρυθαμένου για την εκλογή. Θα μπορούσα να επιλέξω έναν άνθρωπο από την παράταξή μου και να πω ότι είμαστε η πλειοψηφία, να έχουμε και μία-δύο παρατάξεις ενώ ψηφίσαμε. Δεν είμαι όμως αυτής της σχολής. Η πολιτική μου σκέψη είναι η πολιτική σκέψη της σύνθεσης και της ενότητας των. Γι' αυτό και κατέληξα μετά από πολύ μεγάλη περίσκεψη και συμφώνησα και όλοι οι συνεργάτες μου με τη σύνδεση της εξουσίας να τιμήσουμε την επιλογή του Ανδρέα Στρατηγόπουλου, που είναι ο αντιπρόεδρος της ΑΚΙΚΑ και τη μνήμη του Νίκου του Δεγάκη, ενός πολύ σπουδαίου πυρεώτη και πολύ σπουδαίου αυτοδιοικητικού πυρεώτη. Και ήταν σπουδαίος γιατί είχε αξιακό κώδικα. Και τον αξιακό κώδικα τον είχαν αποδεχθεί ασφαλώς και τον υπηρετούσαν οι συνεργάτες του. Άρα περισσότερο ο καθένας αυτός που ήταν ο αντιπρόεδρος του. Σας βεβαιώ ότι δεν είχα καμία ειδική σχέση, καμία γνωριμία κάτω. Επειδή εγώ δεν ανήκα στην ΑΚΙΚΑ, εγώ τον γνώρισα πρώτη φορά, τον άκουσα, τον γνώρισα, την εκφώνηση του επικηδείου που έκανε τον Ιωτήτο Λεγάκη. Όπως γνωρίζετε, η συνένεση θέλει περισσότερο του εμάς για να είναι μια πραγματικότητα. Όμως η πρωτοβουλία της πλειοψηφίας ούτως ή άλλως γεννά πολιτικό γεγονός, το οποίο το εισπράττει ο Πειραιώτης και προπαθώς το εισπράττει ο Καμινιώτης. Μπορεί για λόγους αγκύρωσης κάποιοι να το αρνηθούν και να μην πάμε ούτε στην επόμενη διαδικασία στους 33. Εμείς χθες είχαμε 28, τελικά ψηφίστηκε από 30 σε μυστική ψηφοφορία. Ελπίζω ότι την επόμενη Τρίτη που θα έχουμε ξανά ένα δημοτικό συμβούλιο να ξεπεράσει τις 33 και θα είναι ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης. Εγώ έχω ανάγκη να ακούω τη διαφορετική άποψη. Δεν έχω ανάγκη να ακούω την κολακία. Δεν έχω ανάγκη να ακούω το πράγμα. Έχω ανάγκη ένα δημότη να μπορεί να καταφέρει και σαν άλλο. Από άλλο μπορεί να μπορεί. Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε ίσως, ολοκληρώσαμε τις ενέργειές μας με τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα. Να αναφέρω ότι τα 14 νομικά πρόσωπα έγιναν ένα και από τις 3 τηλεοπτικές επιχειρήσεις μία. Παράλληλα, συγκροτήσαμε ομάδα για την εφαρμογή και τη διάρκεια, με στόχο να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για την υλοποίηση του προγράμματος. Την επίσημη αναπτύξη που είναι οι 15 και 15 Μαρτίου. Εδώ είμαι απόλυτα σύμφωνος με το πρόγραμμα διάρκεια. Είναι πολύ σημαντικό και ο Δήμαρχος να τρέχει τις αποφάσεις των αντιδημάρχων και αντιδήμαρχοι να τρέχουν τις αποφάσεις των διευθυντών και ούτω καθεξής. Όλα σοφώς. Ταυτόχρονα για να ενισχύσουμε τη συμμετοχική δημοκρατία, να αυξήσουμε δηλαδή τους ενεργούς πολίτες, αυξήσαμε τη συμμετοχικότητα στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και μέσω της ουσιαστικής του Δήμου υλοποιείται ο συνολικός προϋπολογισμός με δυνατότητα παρέμβασης του Δημότη μέσω δημοσίων σημάτων, σχολιασμού και προσφόρων και αποστολή email. Για το περιβάλλον, το κέντρο και τις γειτονιές της πόλης Μαράτης. Τι να πω τώρα. Να πω αυτό που έλεγα πάντα και το λέω και σήμερα. Εμείς τον Πειραιά αγαπάμε πολύ 3 χρόνια. Αγαπάμε πολύ το θρησκευτικό πράσινο. Και όσο το πολιτικό πράσινο συγκεκρινώνεται, τόσο αγαπάμε περισσότερο. Για να καλύψει και τον χώρο πολιτικού πράσινου που συγκεκρινώνεται. Αγαπάμε πολύ το αθλητικό κόκκινο. Και αγαπάμε πάνω απ' όλα, αν θέλετε, το εθνικό γαλάζιο και το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας. Είμαστε παραθαλάσσια πόλη και θα το υπενθυμίζουμε. Το θρησκευτικό πράσινο στον Πειραιά, το δημοτικό θρησκευτικό πράσινο, το αστικό θρησκευτικό πράσινο, ήταν το θρησκευτικό. Εγώ αν πάω και εσείς αν πάτε και σε ένα χωριό, σε ένα σπίτι που έχει ένα μπαλκονάκι και 4 γλάτρες, θα δείτε ότι υπάρχει αυτό με το κότσο. Στον Πειραιά το αστικό πράσινο κοτιζόταν μόνο όταν έλεγε Θεός. Ξεκινήσαμε με επιθετική αγάπη στο πράσινο. Έγιναν περίπου 100, όχι περίπου, ακριβώς 134 επιχειρήσεις κλαδέματος, κοπής γκαζόν και επιτέματος, ολόκληρο το Πειραιά. Οι τσουφλίδες ξεπερνούσαν τον πόλη. Προχωράμε με ανθρωπίτες σε όλο το πάνω. Στο τέλος Απριλίου σας περιμένει ένας λουλουδιασμένος Πειραιάς. Δεν θα έλεγα κατά πράσινος Πειραιάς, αλλά για ένα καραμπούρι. Ήμουν νέος βουλευτής το 1991. Είχαμε εξηγηθεί με τον τότε πρωθυπουργό και σήμερα επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Μητσοτάκη και τη Μάνια. Η Μάνια, όπως ξέρετε, ακόμη είναι άνοιγος. Και ο Μητσοτάκης πραγματικά έδωσε μια εντολή κάθε τότε, δυστυχώς. Ξοδεύτηκαν τα χρήματα, αλλά δεν υλοποιήθηκε ο στόχος του. Και μου λέει, Βασίλη, με τον ημερών σου, γιατί εγώ είμαι μεγάλος, θα δεις τη Μάνη κατά πράσινη. Του λέω, όχι, πρόεδρε, μην το κάνετε γι' αυτό. Λοιπόν, σας περιμένει ένας Πειραιάς με πολύ περισσότερο πράσινο πάντως, λουλουδιασμένος Πειραιάς. Και να σας παρακαλέσω την αποτοπική έκθεση που θα κάνουμε, να την παρακολουθήσετε και να την προβάλλετε. Ταυτόχρονα, όλα αυτά στις 58 μέρες, έτσι. Ολοκληρώσαμε την καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας παιδικές χαρές. Εκεί η προτεραιότητά μας είναι πολύ ψηλή. Υπενθυμίζω στον εαυτό μου συχνά ότι το πρώτο έρευνα να είναι το ψήφιο δήμαρχος όταν δεν είχα πού να πάω το γιο της κόρης, το πρώτο. Και μετά και τη γύρω. Δεν έχει το δόντρο. Οι δε παιδικές χαρές είναι στα όρια της επικινδυνότητας. Και δεν έχουν και ιδιοκτήτες. Δηλαδή ποιος τις υποπτεύει. Ένα κομμάτι του αρχιτεκτονικού, άλλο κομμάτι του πράσινου, άλλο κομμάτι του πράσινου. Οι παιδικές χαρές υπάγονται πια στον οργανισμό πολιτισμού νεολαίας και άθλησης, με πρόεδρο τον κ. Κουσιγάλα, τον κύριο Αντώνη Θεοδόρου τον Πρόεδρο, τον Γιάννη τον Μενάκη, τον Νίκο τον Ομογενό, τους Ιταλμένους Συμβούλους. Και είναι υψηλής προτεραιότητας. Θα οργανώσουμε ταυτόχρονα κινητές παιδικές χαρές με φουσκωτά και παιχνίδια δημοτικής απασχόλησης που θα στείλονται κάθε Σαββατοκύριακο σε διαφορετική περιοχή της πόλης. Αν πείτε λέτε τίποτα σπουδαίο, αλλά όχι, πρέπει να τα αυτονόητα. Αλλά αυτά τα αυτονόητα έκυπαν από την πόλη μας. Και βεβαίως σας υπενθυμίζω, να μην το υπενθυμίσετε εσείς, ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά την ενσωμάτωση στην περιουσία του Δήμου, του Ολυμπιακού Ακινήτου από την Παναγία την Βεκελιώτησα μέχρι το ΣΕΠ, όπου θα γίνει ο μεγαλύτερος και καλύτερος και πιο πολυδύναμος παιδότοπος των Βαλκανίων. Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη πληγή του παρεμπορίου,
που ήταν μία από τις πρώτες βέρσεις. Νομίζω ότι και η διαλυμή οφθαλμού φαίνεται η αλλαγή. Δεν είναι μόνο ότι ενεργοποιήθηκε η δημοτική αστυνομία. Είναι ο συμβολισμός της προσπάθειάς μας για διαπαραξιακή συνένεση για να εγκαταστήσουμε ένα παζάρι. Θα είναι τόπος αναφοράς. Θα είναι δυστυχώς για όλους τους επισκέπτες του Πειραιά, είτε από τη Τελιά είτε από τη θάλασσα. Με κανόνες. Η δημοτική αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει τους δυστυχείς που χρησιμοποιούνται από τους μεγάλους, με λαμψούς ή όχι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύματος, χρώματος κλπ. Που πουλεί την παραμάχη που τους έχουν δώσει σε κάθε γωνία του Πειραιά. Έχουμε κάνει θεαματική βελτίωση και οι πρώτοι που το εισπράττουν αυτό ως ανακουφιστικά είναι οι έμποροι. Όμως αυτό δεν φτάνει και θέλω να τονίσω εδώ τη μεγάλη ευθύνη που έχει κεντρική εξουσία. Για να χτυπηθεί πραγματικά το παρεμπόριο, πρέπει να συλληφθούν οι μεγαλοεισαγωγείς, να εντοπιστούν και οι κατέχοντες της μεγάλης αποθήκης που αποθηκεύονται. Εμείς στο μέτρο των δικών μας αντιδρασιών κάνουμε, υπερβαίνουμε τον εαυτό μας. Καθαρίστηκαν οι περιοχές. Κοβλήθηκαν 62 μηνύσεις, πραγματοποιήθηκαν 175 κατασχέσεις, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.000 έλεγχοι σε παράνομοι μικροπολιτές και έγιναν 126 προσαγωγές από τη στοιχεία. Ενώ σε καλή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, κάνουμε 2-3 φορές την εβδομάδα κοινές οργανωμένες επιχειρήσεις. Τονίζω, είναι η ώρα της κυβέρνησης. Ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας και της κοινωνικής πολιτικής. Θέλω να τονίσω ότι για μας ήταν και προεκλογικά σήμερα, είναι και πάντα υψηλής προτεραιότητας. Έχω τονίσει ότι το κοινωνικό κράτος το οφείλει η κεντρική εξουσία. Έχει αποτύχει όπως το έχει. Όλοι ομολογούν ότι είναι αναποτελεσματικές και κοινωνικές δαπάνες. Σήμερα είναι ακόμη δυσκολότερο γιατί και λεφτά δεν έχει και πόδι και διαφορά υπάρχει και γραφειοκρατία υπάρχει. Εμείς εδώ όμως, στο Πειραιά, πάλι ποτέ Εργατούπολης, πάλι ποτέ Φτωχομάνα, έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία. Υπάρχουν πράγματα που θέλουν λεφτά και πράγματα που θέλουν καρδιά και αγάπη. Γι' αυτό και δίνουν υψηλή προτεραιότητα. Και εξοικονομώντας από αλλού για να δώσουν εκεί και επιστρατεύοντας τον εθελοντισμό. Δεν εννοώ να υπάρχει οικογένεια που θέλει να στείλει το παιδί της στον προσμετριακό σταθμό και να μην υπάρχει θέση. Θα καλύψουμε πολύ σύντομα. Ελπίζω από την επόμενη χρονιά όλες ανάγκες. Ανοίγοντας καινούργιους προσμετριακούς σταθμούς. Πέρσι από ό,τι με έχουν ενημερώσει δεν ικανοποιήθηκαν την Δενική Δεσσαλία. 220 από τις αιτήσεις. Θέλουμε το ολοήμερο παιδικό σταθμό. Θέλουμε να δώσουμε την αγάπη που προστάμε και την ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους της τέτοιης ηλικίας. Θα το τονίσω και σήμερα. Τρίτη ηλικία, ο σεβασμός στην τρίτη ηλικία, η αγάπη στην τρίτη ηλικία είναι συστατικό στοιχείο του ανθρωποκεντρικού ελληνικού πολιτισμού, ανέκαθεν, από αρχαιοτά των χρόνων. Στη σημερινή όμως τρίτη ηλικία οφείλουμε ακόμη περισσότερο. Δεν είναι αυτή η υποτίμηση στην υποκρία με τις ακριβές εκδρομές, έλεγες.
καμιά φορά και πολύ, είναι η γενιά των μεγάλων στερήσεων και των μεγάλων θεών, των μεγάλων αγώνων της μεγάλης προσφοράς. Είναι η γενιά που στερήθηκε τα πάντα για να μορφώσει τα παιδιά της και να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία και την αρχαία κυριότητα της χώρας. Σεβασμός, αγάπη. Τους δίνουμε λιγότερα από όσο τους προστάμε. Θέλω να τονίσω ακόμη ως πολύ σημαντικό στοιχείο της πολιτικής μας, όπως θα είδατε στην ωφελή εταιρεία της οποίας πρόεδρος είναι η κυρία Καλαγιά, συμμετέχει και ο πρόεδρος του Διατροφικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, γιατί πρόεδρος είναι ο πολύ υψηλής ποιότητας καθηγητής ιατρικής, οικογενειώτης, πολύ προσταδιανέας. Θα υπογράψουμε μνημόνιο για την εθελοντική συμμετοχή γιατρών και φαρμακοποιών, όπου θα παρέχεται δωρεάν γιατρός και φάρμακα στο σπίτι τους ανήμπορους συμπολίτες μας. Η συνεννόηση που έχουμε κάνει με την κυρία Καλαγιά είναι η πόλη μας να υπάρχει πάντοτε ένα κρεβάτι, ένα πιάτο φαΐ, γιατρός και φάρμακα για οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας είναι εδώ και δεν το κάνει. Όπως συνεννοήθηκα με την κυρία Σαρή, δεν υπάρχει καμία οικογένεια που να θέλει να πει στο παιδί του το οικονομικό σταθμό και να μην υπάρχει. Και θα προωθήσουν και το πρόγραμμα για δημιουργική απασχόληση. Όπως συνεννοήθηκα με την κυρία Πίκια, ότι η αγάπη στους ανθρώπους τέτοιες ηλικίες θα εκδηλώνεται καθημερινά με πολλούς τρόπους. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι τρεις κυρίες οι αντίστοιχοι αντιδήμαρχοι πρόεδρος αυτών των δραστηριοτήτων. Δεν αποδέχομαι ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη προστασία από τους άντρες. Και θέλω να τονίσω ακόμη την πολύ μεγάλη προσφορά των εθελοντικών ομάδων δημιουργικής απασχόλησης στην αγαπή. Για τον πολιτισμό, για την τέχνη, για τη ζωγραφική, για την αγιογραφία, για το θέατρο. Θέλω καμιά φορά να αρχίσετε σε ένα αγαπή και να δείτε τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας πώς χαμογελάνε. Από αυτού που παρατηρήσει κανείς τη αισιοδοξία. Γιατί έχουν περάσει τη ζωή του δυσκολότερα από αυτά που περνάμε οι καλομαθημένοι, οι νεοέλληνες σήμερα. Έχουν αντέξει. Και το απολαμβάνουν την αγάπη που τους δίνουν. Γι' αυτό είμαι κατηγορηματικός. Καμιά εκδοχή δεν δόδεται κάτι παραπάνω από όσο. Γι' αυτό και τους παρέχουμε δωρεάν τις ταβέρνες και τις αποκριάτες τους. Και πολύ καλύτερα. Το ξέρω ότι σας κόλλησα. Δεν συνηθίζω να πολύ συνηθίζω να ανακρίνω την πολύ. Θέλω να κλείσω με τις ανοιχτές πληγές. Αν ο Θεός μου δώσει και νομίζω μου δίνει γιατί κάνω συχνά έργα της υγείας μου, δόξα Θεό καλά, να ολοκληρώσω την υγεία μου, θα έχουμε κλείσει όλες τις χρόνιες πληγές, αυτές που υπάρχουν και μας κοροϊδεύουν. Ήδη για την φίλη Ζαχαρίου, γνωρίζετε ότι έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού, η δημιουργία εκεί του Μουσείου της Αθλητικής Ιστορίας του τόπου και εκθεσιακού κέντρου. Κάποιοι έσπευσαν να πούν, μα αυτό δεν είναι συμβατό με τον πυροδότη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη υποκρισία. Τη ρώτησε για τη βίλα, υπάρχει καμία βίλα εκεί. Ένα σκελετός στην αντένιση υπάρχει. Εμείς θα φροντίσουμε λοιπόν από τα έσοδα να πηγαίνουν επιτέλους, πρέπει να γίνει για να μπορούν να υπάρχουν έσοδα για να πηγαίνουν για τους άπορους καλλιτέχνες. Καθαρίσαμε το στρατόπεδο Παπαδογεωργίου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση μέσα στο 2011 να μην έχουν φύγει όλοι αυτοί. Θεωρώ μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της προσφοράς μου ως πολιτικού του Πειραιά την παραχώρησα στο Υπουργείο της Ανοίξης. Δεν το παραχωρήσαμε σε πολυτελώς διαμένοντος εκεί αλλοεθνείς ή ομοεθνείς, δεν είναι το θέμα.
έχω ανοίξει το σύνολο του Πειραϊκού λαού. Ανοίξει τα παιδιά του Πειραιά. Θέλουμε να ξαναβάλουμε στα χείλη μας τον όρο τα παιδιά του Πειραιά. Είμαι Αντιλαβέρη. Λίγοι ξέρουν ότι ο Αντιλαβέρη είχε και μια βίλα στην Κηφισιά, η οποία αφού λαϊλατήθηκε μετά από λίγο. Είχε όμως ένα αυτοκίνητο. Ένα συλλεκτικό. Κάποιοι πήγαν το πούνε ότι είναι χαμηλής αξίας. Όλα που είναι συλλεκτικής αξίας υπάρχουν ακόμη και στις πιο σκληρές στιγμές της οικονομικής κρίσης, υπάρχουν και οι συλλέκτες. Το θα βγει σε ανοιχτό πληροδοτικό διαγωνισμό και όλα τα χρήματα θα πάνε για να κατασκευάσουν στο κλίμα τη Λαβέρη, βρέχον υπηρεακό σταθμό, ΚΑΠΗ και δημοτική αστυνομία. Και αν χρειαστούν και άλλα, θα χρειαστούν. Και εγώ τονίσω ότι τα 3 εκατομμύρια που δόθηκαν ως έκτακτη επιχορήγηση τον κύριο Ραπούση, δεν θα με την επαγγελματική μου πόρτα αυτό, δεν θα φύγουν. Το κέρδισαν. Δεν θα πάνε για μισθοδοτικά για πολιτική, θα πάνε για δημοτικά. Ο πύργος θα αξιοποιηθεί. Το κουφάρι του δραλίου δεν θα είναι έτσι. Το συνολικό φυτικό πράσινο που θα έχει ο Δήμος Πειραιά, όταν εγώ θα φύγω από Δήμαρχος, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το μισό. Κάποιοι καραβγάζουν συστήματα, εμείς θα κάνουμε πράξεις. Το να φιλώ ότι θα δημιουργήσω την περιουσία του οποιοδήποτε, αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα ούτε στην λιβύη του κατάφυγα. Κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει την περιουσία. Μπορεί να παροτριώσεις, αλλά για να παροτριώσεις χρειάζεσαι χρήματα. Θα ήμουν ευτυχής η κυβέρνηση να μου έδινε χρήματα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να μου έδινε χρήματα. Ή η αξιοποίηση της περιουσίας που έχω, να μπορούσα να απαλωτριώσω όλα τα ιδιωτικά οικόπεδα, μικρά και μεγάλα, όπως για την οικονομία. Θα μπορούσα να είμαι ευτυχής να μπορώ να απαλωτριώσω και 10 θέματα πολυκατοικίες στην Αγία Σοφιά. Θα γίνει. Γιατί είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Λακαροπεδίου Αττικής. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Να το κάνω για την Αγία που ειδική συναισθηματική σχέση. Το οφείλω ως Δήμαρχος όλων των περιοχών. Και θέλω να πω και τώρα με την αφορμή αυτό, να κάνει η κυβέρνηση όποια ανάπτυξη πιστεύει ότι μπορεί να κάνει στο ελληνικό. Αλλά το ελληνικό είναι η ιδιοκτησία όλων των κατοίκων του Λεγαλοπεδίου Αττικής. Θα μπορούσε να είναι το πράσινο ταμείο για όλο το Λεγαλοπέδιο Αττικής. Ο Πειραιάς θα ζητήσει το δικό του τέξο. Που θα γίνει πράσινη επένδυση. Δεν θα πάει σε μισθούς. Ούτε στις παντάνες. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε να χρησιμοποιήσουμε τον πολιτικό όγκο του Δήμου για να παρέχονται υπηρεσίες υγείας στα δυστυχή παιδιά που είναι εξαρτημένα στο φυσικό της χώρου που είναι το νοσοκομείο. Το ενόχλησα τον κύριο Λοβέρδο πάρα πολλές φορές όπως ο ίδιος είπε. Και προχθές, πριν από μια εβδομάδα, στο Δημοτικό Σύλλογο, ότι θα μετεγκατασταθούν σε κάποιο νοσοκομείο, μάλλον στο δικό. Είναι απόλυτη δέσμευσή μας. Μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι τον Οκτώβριο, έχουμε ανοχή. Γιατί αυτή η περιοχή δηλώνει ευθέως ότι αυτοχρίζομαι συνήγορος επιχειρηματικότητας και την αυτοσύνης. Δεν μπορεί ο Πειραιάς να χαμογελάσει χωρίς ανάπτυξη. Η εποχή που χαμογελούσαμε με συστήματα που προκαλούσαν πρόσχερη ευημερία, η Πελταρίστη έχει τελειώσει. Δημιούργησε το μεγάλο χρέος. Φίλοι και φίλοι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω, να έχω μια τόσο μεγάλη εισαγωγή και να σας κουράσω. Αλλά νιώθω ότι έπρεπε να τα πω. Εγώ και οι συνεργάτες μου ξεχάσαμε τα βράδια. Και εγώ καμιά φορά μιλώντας με τους εργαζόμενους να λέω να δουλεύω πέντε τρίτορα πόσο δουλεύω εγώ. Αν πείτε κάνω χάλιο, με πίεσε κανείς δεν είναι το ψήφι δήματος. Ακόμη και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το μάθε από μένα το ψήφι.